με την απόφαση της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές. Στην παραπομπή τεσσάρων υπευθύνων ιδιωτικών εταιριών για παραβίαση απορρίτου των επικοινωνιών κατέληξε μετά από σχεδόν 2 χρόνια η δικαστική έρευνα για τις υποκλοπές. Οι εν λόγω εταιρείες εμπλέκονται σε ανάλογες πράξεις παραβίασης απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας πολιτικών, δημοσιογράφων κτλ. Και σε άλλες χώρες. Σε συνδυασμό με το γεγονός της ύπαρξης παρόμοιων στόχων και στην Ελλάδα, κρίθηκε ότι πρέπει να οδηγήσουν τη σχετική κατηγορία στο ακροατήριο. Με το πόρισμά του, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, καταλήγει πως δεν υπάρχει σχέση του Predator με κρατικές υπηρεσίες και πως οι παρακολουθήσεις της ήταν νόμιμες, προκαλώντας ερωτήματα και θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση. Υπάρχει άρνηση από τις αγγελικές αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία τους έχουμε ενημερώσει ότι υπάρχουν και πιστοποιούν την συνύπαραξη στον ίδιο χώρο μελών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με στελέχη της Intellexa που της αποδίδεται η εμπορία του κατασκοπευτικού λογισμικού. Η πραγματογνωμοσύνη που πήραμε είναι διάτρητη. Τα στοιχεία όμως και τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης, ενώ το πλαίσιο είναι σαφές, είναι και ασαφή και ατελή, δηλαδή, και κολοβά και προβληματικά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή περίμεναν την απόφαση της δικαιοσύνης και τώρα αναμένουν τις απόψεις εκείνων που είχαν σπεύσει να καταδικάσουν πρόσωπα πριν την κρίση της. Η δικαιοσύνη μίλησε και παρουσίασε το ενδελεχές και περιστατωμένο αποτέλεσμα της ερευνάς της. Κατά το σκέλος της υπόθεσης που ακόμα εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνουμε την ανωτέρω πάγια θέση μας περί εμπιστοσύνης στις ανεξάρτητες δικαστικές αρχές. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί να μείνει στο αρχείο, είναι ζήτημα δημοκρατίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Στέφανος Κασελάκης άφησε αιχμές ευθέως για τη δικαστική απόφαση. Σας μιλώ ως Έλληνας πολίτης και όχι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα, με την απόφαση αρχιοθέτησης του σκανδάλου Ape Predator, η εμπιστοσύνη μου προς την ελληνική δικαιοσύνη έχει κλονιστεί σοβαρά. Αυτό δυστυχώς ταυτίζεται πλέον με τη διάχυτη αίσθηση του ελληνικού λαού ότι η δικαιοσύνη δεν είναι το τελευταίο καταφύγιο των αδικημένων. Παριστάνει ότι σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δήλωσε για τον Στέφανο Κασελάκη ο κυβερνητικός. Εκπρόσωπος. Εκφράζει με το πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο το θράσος που διαχρονικά χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να απολογηθούν για τον ποινικό κώδικα που ψήφισαν νύχτα, λίγο πριν φύγουν από την εξουσία και ο οποίος φαίνεται ότι εφαρμόζεται σε μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις, κουνάνε και το δάχτυλο. Για αγώνα απέναντι σε παρακράτος μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν υποπαρακολούθηση από την ΑΕΠ. Πρώτα επιμόλυνε το Μαξίμου τις μυστικές υπηρεσίες και τώρα επιμολύνει και τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως είπα λοιπόν από την πρώτη στιγμή, η υπόθεση των υποκλοπών είναι ένα διπλό σκάνδαλο. Σκάνδαλο παρακολούθησης, αλλά και σκάνδαλο συγκάλυψης. Εχμές για την απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνουν και οι άλλοι υποψήφοι, οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Η ελεγχόμενη από το Μαξίμου Ape παρακολουθούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πολιτικά στελέχη και δημοσιογράφους. Για ποιον λόγο τα ερωτήματα αυτά παραμένουν αναπάντητα. Το ζήτημα αυτό έχει αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση και προκαλεί αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να κλείσει αν δεν αναζητηθεί πλήρως και σε βάθος όλη η αλήθεια. Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει πριν 2 χρόνια για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγες ώρες μετά την παραδοχή παρακολούθησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη από την ΑΕΠ. Η εξουσία διαφθείρει. Η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η ΑΕΠ είχε τους ίδιους στόχους παρακολούθησης με το Predator. Ευθύνες όμως δεν υπάρχουν σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση στο αρχείο και το κράτος δικαίου στο απόσπασμα. Για σκάνδαλο και συγκάλυψη μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ξέπλυμα μέσω της δίθεν ανεξάρτητης δικαιοσύνης, της οποίας η ηγεσία διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και των δίθεν ανεξάρτητων αρχών, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων. Θέλω να πω ότι δεν περιποιεί καμία τιμή στη δικαιοσύνη. Αυτή η εξόφθαλμη προσπάθεια συγκάλυψης. Σήμερα είναι μια μέρα ντροπής για τη χώρα μας. Δεν πείθουν κανέναν, γιατί χάρη στην ανεξάρτητη δημοσιογραφική έρευνα, ξέρουμε ότι οι παρακολουθήσεις είχαν ένα και μόνο κέντρο, το Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας του κυρίου Ζήση, που κράτησε 9 μήνες, εξετάστηκαν πάνω από 40 μάρτυρες, ζητήθηκε η συνδρομή 3 ανεξάρτητων αρχών, έγιναν επιτόποι έλεγχοι σε διάφορους δημόσιους φορείς, ενώ απαντήθηκαν και αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελβετία.
Θα πάμε τώρα να αποκωδικοποιήσουμε όσα ακούσαμε για το πόρισμα του Αρείου Πάγου και να δούμε κάποια αναπάντητα ερωτήματα μαζί με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Καταρχάς, Άννα, η δικαιοσύνη κατέληξε σε άσκηση ποινικών διώξεων. Συνεπώς, δεν έβλεπαν φαντάσματος ή έλεγαν ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το Predator. Μένουν όμως κάποια αναπάντητα ερωτήματα, έτσι. Μένουν αναπάντητα ερωτήματα και βασικά αυτό που είπες. Καταλήγουμε σε 4 πρόσωπα, σε 4 κατηγορούμενους, δηλαδή που εμπλέκονται με το Predator. Αυτοί πώς λειτουργήσαν μόνοι τους? Μιλάμε για 2 εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, οι επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος, έτσι επιβιώνουν. Προφανώς έχουν και πελάτες, άρα κάποιοι πελάτες το ζήτησαν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι εταιρείες από μόνες τους προχώρησαν, στοχοποίησαν μάλλον κάποια πρόσωπα. Κάποιοι το ζήτησαν. Ποιοι λοιπόν ήταν αυτοί που το ζήτησαν και γιατί τους συγκεκριμένους στόχους, γιατί τους συγκεκριμένους πολιτικούς, γιατί τους συγκεκριμένους υπουργούς, γιατί τους συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς. Βέβαια, δεν νομίζω θα πάρουμε ποτέ απάντηση. Ναι, αυτό δεν απαντήθηκε. Δηλαδή, δεν απαντήθηκε γιατί τώρα παρακολουθούσαν όλους αυτούς που ανέφερες, που ήταν. Και ποιος έδωσε την εντολή, ποιος το ζήτησε. Ναι, ποιοι λοιπόν παρακολουθούνταν από τις ιδιωτικές εταιρείες που σχετίζονται με το Predator και που ασκούνται διώξεις στους εκπροσώπους τους. Εντάξει, η ΑΕΠ ήταν λόγια εθνικής ασφάλειας πραγματοποιούνταν. Οι εταιρείες γιατί, αυτό δεν το μάθαμε. Πολύ σωστά και λέω, νομίζω ότι δεν θα το μάθουμε κιόλας. Βεβαίως έχουμε και το δικαστήριο μπροστά, γιατί θα προσδιοριστεί το δικαστήριό τους, αλλά με δεδομένο ότι δεν είπανε και κάτι στις εξηγήσεις τους, τουλάχιστον από τη γνώση που έχουμε, όταν κλήθηκαν ως ύποπτοι, και με το ότι τους ασκείται δίωξη για πλημελιματικού χαρακτήρα αδικήματα, νομίζω ότι δεν θα γίνουμε σοφότεροι. Ναι, και με το είδαμε δικαστήριο. Στο πόρισμα ότι διώξη είναι σε βαθμό πλημελήματος και μάλιστα αναφέρεται μέσα. Η κυρία Ειδηλίνη είπε ότι άλλαξε το 2019 ο ποινικός κώδικας. Συνεπώς, διώκονται σε βαθμό πλημελήματος. Και θέλω να σε ρωτήσω, Άννα, αν υπήρχε άλλη δυνατότητα με βάση τον ισχύοντα τότε ποινικό κώδικα, το 19 δηλαδή. Κοίταξε, ότι έγινε πλημέλημα το 2019. Ενώ πριν δεν ήταν, ούτε τώρα δεν είναι, είναι γεγονός. Mm-hmm. Όμως, ακόμα και όταν ήταν πλημέλημα, προβλέπονταν ότι εκτός από την προϋπόθεση για να γίνει κακούργημα της ζημίας των 120.000 ευρώ και άνω, υπάρχει και άλλη μία προϋπόθεση. Δηλαδή, όταν υπάρχει κίνδυνος για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, εδώ, όταν οι στόχοι είναι αρχηγός κόμματος, όταν είναι υπουργοί, όταν είναι δικαστική λειτουργή, όταν είναι δημοσιογράφοι. Είναι πολλοί αυτοί που αναρωτούνται. Τότε δηλαδή εδώ γίνεται δημιουργείται κακούργημα. Θέμα. Όταν τότε ναι, προβλέπεται ότι είναι κακούργημα. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, με δεδομένους τους στόχους που έχουμε, που γνωρίζουμε, δεν τίθεται θέμα για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Είναι αρκετοί που το θέτουν αυτό και το ερώτημα. Ποια ήταν η σχέση και η κυρία Διαμαντοπούλου το είδαμε ότι το έβαλε. Αυτό, ναι, το θέμα. Ποια ήταν τελικά η σχέση ΑΕΠ και Predator, δεν μάθαμε. Σύμφωνα με το πόρισμα δεν υπήρχε σχέση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε σχέση. Βεβαίως υπάρχει και άλλη ανάγνωση, Κατερίνα, οι πραγματογνώμονες, γιατί εκεί βασίστηκε το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ζήση. Οι πραγματογνώμονες είναι αυτοί που καταλήγουν και λένε ότι έχουμε 87, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η Αρχή Δεδομένων, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 87 συνδρομητές που στοχοποιήθηκαν. Εξ αυτών, 28 είχαν διάταξη, υπήρχε διάταξη και από την ΑΕΠ για την άρση του απορρίτου τους. Και με τους 22, μάλιστα, από τους 28, να είναι πολύ κοντά το διάστημα ΑΕΠ Predator. Άρα, έχουμε ένα ποσοστό ικανό αν το συγκρίνουμε με τους 87, τους 28. Όμως, οι πραγματογνώμονες πώς το βάζουνε στο εύρος της τριετίας. Δηλαδή λένε, είχαμε περίπου 15.000 διατάξεις από την ΑΕΠ το διάστημα που διερεύνησε η δικαιοσύνη. 20-23. Άρα 15.000 με 28, τι μιλάμε, για κάτω από το 1%. Λοιπόν, Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπω τώρα ότι πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Κασελάκης έκανε και μία νέα ανάρτηση. Για πάμε στη Γωγό Μπαλή. Εγώ αναφέρεται προσωπικά στο Γρηγόρη Δημητριάδη με καταφανώς, θα έλεγα, ειρωνικό τρόπο. Μάλιστα, έχει κάνει και hashtag με το Γρηγόρη. Τι λέει ακριβώς ο κύριος Κασελάκης?
Ναι, η ανάρτηση έγινε πριν από λίγα λεπτά. Υπάρχει ένα hashtag χαρακτηριστικό και σε αρκετά ξεκάθαρο σημείο, στο οποίο είναι hashtag με το Γρηγόρη. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Δημητριάδη που θεώρησα ότι υπήρξε εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο Ape Predator. Η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε ο κύριος Μητσοτάκης όταν τον παρέτησε και ζήτησε συγγνώμη από τον κύριο Ανδρουλάκη. Παροτρύνω τον Πρωθυπουργό να επαναφέρει άμεσα τον κύριο Δημητριάδη στο Μαξίμου για να αποκαταστήσει μια μεγάλη αδικία και να συνεχίσουν το κοινό τους έργο. Εύχομαι και στους δύο καλή ακρόαση. Λοιπόν, είναι σαφές το μήνυμα που θέλει να περάσει ο κύριος Κασελάκης με αυτό το ηρωνικό tweet. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Γογό Μπαλή και να